Φίλες και φίλοι του Gazeta.gr, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στο Instagram του κορυφαίου αθλητικού site στην Ελλάδα και πολύ σύντομα, ελπίζουμε τουλάχιστον σε λίγα δευτερόλεπτα, να έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Πρίντεζη λίγες ώρες μετά την ανάδειξή του στην ομάδα της δεκαετίας στην Euroleague, ο κορυφαίος Έλληνας forward του Ολυμπιακού. Θα είναι μαζί μας για αρκετή ώρα, για περίπου 45 λεπτά, ώστε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα, να το ρωτήσουμε ό,τι θέλουμε, και εγώ και εσείς, να μας λύσει τις απορίες μας, να μας πει πώς περνάει στην καραντίνα του και γενικάτερα να μας δώσει και αυτός τις δικές του απόψεις, τόσο περί μπάσκετ, όσο και περί κορονοϊού. Όπως ξέρετε, όλο αυτό είναι διαδραστικό, περνάνε τα μηνύματά σας, τα βλέπω όσο γίνεται. Το θέμα είναι να σε λίγο να έχουμε και τον Γιώργο στην παρέα μας. Θα έχουμε την ευκαιρία. Ελπίζουμε όλο αυτό με την τεχνολογία να πάει αρκετά καλά. Να τόσο Γιώργο. Γιώργο, μας βλέπεις? Σας βλέπω κανονικά, ναι. Καλησπέρα. Μας βλέπεις, μας ακούς. Καλησπέρα. Εσύ τι κάνεις? Μια χαρά. Δεν ξέρω. Εσείς τι κάνεις? Ένα πρόβλημα με τον κορονοϊό, φίλε, είναι ότι εσύ που έχεις μαλλιά δεν μπορείς να κουρευτείς, ενώ εγώ που είμαι, που τα ξυρίζω, δεν έχω κανένα για πρόβλημα. Ναι, εν μέρει ισχύει όντως. Άμα δεις τα θετικά ενός θέματος, όντως πάντα υπάρχουν θετικά. Ναι. Τι κάνεις, βρίσκεσαι στη Σύρο, πρόλαβες τις κυβερνητικές αποφάσεις και έφυγες νωρίς για τον αγαπημένο σου τόπο. Πώς περνάτε εκεί πέρα? Ναι, πρόλαβα και έφυγα λίγο νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχαμε προβλέψει όλοι ότι όταν είχαμε κάνει αυτό το ταξίδι στη Γερμανία και γυρίσαμε άρον-άρον όταν ακυρώθηκε η αγωνιστική, δεν είχαμε προβλέψει ότι θα κρατούσε τόσο μεγάλο διάστημα. Και ο coach μας έδωσε 2 μέρες ρεπό, οπότε λέω με την ευκαιρία πάρω την οικογένεια, πάω στη Σύρο και άμα δω ότι τα πράγματα χειροτερεύαν, να τους άφηνα, μήπως τους άφηνα αυτούς εδώ πέρα και ερχόμουν εγώ πίσω να συνέχιζα τη ρουτίνα μου. Αλλά ναι. συνεχίστηκε πολύ ώρα ακόμα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, είναι καλά εδώ. Εντάξει, η καθημερινότητά σου είναι λίγο πολύ γνωστή όπως όλων των αθλητών. Αρκετή ώρα με τις οικογένειές σας, παίζεις με την κόρη σου, βοηθάς τη γυναίκα σου στις δουλειές, κάνεις και τη γυμναστική σου. Θυμάμαι, έχεις πει μια πολύ ωραία τάκα πριν λίγες μέρες, ότι το ουσιαστικό πρόβλημα είναι για αυτούς τους ανθρώπους που ζουν σε ένα μικρό χώρο, που δεν έχουν τις ανέσεις ενός κήπου ή μιας αυλής όπως έχετε εσείς. Η αλήθεια είναι ότι επειδή μου έχουν πει αρκετοί να επικοινωνήσω το συγκεκριμένο μήνυμα και εντάξει, εννοείται ότι καλό είναι ότι όσοι έχουν στη σημερινή εποχή με τα social media, όσοι έχουν έτσι μια απήχηση, να το πω έτσι παραπάνω, καλό είναι κάποια μηνύματα να τα περνάνε όσο μπορούν στον κόσμο. Μηνύματα από περιστατικά όπως πέρυσι θυμόμαστε με το μάτι ή άλλα διάφορα άσχημα πράγματα. Τους followers δεν είναι να τους έχεις μόνο για να βγάλεις ωραίες selfies για τα like. Καλό είναι να επικοινωνήσεις κάποια θέματα. Απλά στο συγκεκριμένο η αλήθεια είναι ότι ήμουν λιγάκι διστακτικός όσες φορές και να μου είχε ζητηθεί, γιατί είναι πραγματικό ότι θα ήταν λίγο ειρωνικό το να καθόμουν να λέγα το stay home, γιατί τους γνωρίζω, έχω όλοι μου οι φίλοι εμένα που γνωρίζεις καλύτερα, είναι άνθρωποι οι οποίοι ζουν και τώρα με βλέπουν και γυλάνε. Ζουν σε πολύ μικρά σπίτια, με παιδιά μέσα, οπότε άμα έλεγα κάτι τέτοιο θα ήταν και οι ίδιοι οποίοι θα ερχόντουσαν εδώ πέρα στη ζωή και θα με πλακώνανε. Γι' αυτό το λόγο το απέφυγα. Επίσης, μου είχε κάνει εντύπωση στην καραντίνα, επειδή είπες παιδιά, ότι ενώ ασχολούμαστε πάρα πολύ με το πόσο πιστοί είμαστε στις οδηγίες εμείς οι σαραντάριδες, οι τριαντάριδες, οι τριανταπεντάριδες, οι εικοσιπεντάριδες, οι πιο μεγάλοι. Η πραγματική ήρωα της καραντίνας για μένα είναι τα παιδιά, φίλε. Γιατί τα παιδιά έχουν μάθει να είναι συνέχεια στην παιδική χαρά. Πάμε βόλτα να κάνω ποδήλατο, πάμε βόλτα από εδώ, πάμε από εκεί. Κι όμως είναι αρκετά πειθαρχημένα. Τουλάχιστον βλέπω από τα δικά μου τα νύψια. Είναι αρκετά πειθαρχημένα τα παιδιά. Έχουν καταλάβει δηλαδή το πρόβλημα, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να μένουμε σπίτι, να μην κάνουμε συνήθειες που είχαμε. Συμφωνώ, αλλά φίλε, το δύσκολο δεν είναι τόσο στα παιδιά τα νεογέννητα ή τα παιδιά μέχρι την ηλικία της κόρης μου, τα 2,5-3. Ναι. Πιστεύω ότι το πραγματικό πρόβλημα είναι εκεί πέρα, από τα 7-8 μέχρι τα 12-13, που είχαν μάθει το απόγευμα, ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, να πηγαίνουν να παίξουν. Εκεί είναι λιγάκι, βάζω και τον εαυτό μου λίγο στη θέση τους. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Είναι πιο δύσκολο, ναι. Είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό με το Μούση τώρα τι είναι, λόγω καραντίνας. Βλέπουμε και εσένα και το Σπανούλι, έχετε αφήσει γενιάδα
Ποιο θα με δει, θα με δει κανεί. Θα πάω μόνο στο σούπερ μάρκετ, δεν πάω πουθενά. Όντως. Λοιπόν, Γιώργο, πώς είναι η πρώτη μέρα κάποιου που έχει μπει στην καλύτερη ομάδα της δεκαετίας στη EuroLeague? Κοίτα, όπως ήταν και οι προηγούμενοι, ειδικά τώρα στην καραντίνα που είμαστε, δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Χθες καθόμουν να βλέπα τηλεόραση, έβλεπα τα νέα του κορονοϊού. Ήμουνα με τη γυναίκα μου, ήταν εδώ πέρα η μητέρα μου και η κόρη μου, δεν είχαμε κανέναν άλλον. Οπότε δεν είχε κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Από εκεί και πέρα, να σου πω την αλήθεια, είναι κάτι πολύ όμορφο. Χάθηκες λίγο. Μ' ακούς? Χάθηκες πολύ. Χάθηκα πολύ τώρα. Τώρα είσαι μια χαρά. Ωραία. Σίγουρα, όπως σου είπα, εντάξει, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο, αλλά γενικότερα δεν... για έναν αθλητή ο οποίος είναι ακόμα εν ενεργεία, δεν, προσωπικά εμένα δεν μου αρέσει να απευθύνομαι τόσο πολύ στο παρελθόν και για το τι έχει γίνει, γιατί θεωρώ ότι έχω ακόμα πράγματα να δώσω, προσπαθώ και να δίνω τον καλύτερο με αυτό. Οπότε όταν κάνεις μια μεγάλη αναδρομή, όταν είσαι ακόμα εν ενεργεία, μου φαίνεται λιγάκι περίεργο. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι το χάρηκα τρελά ή ότι ενθουσιάστηκα. Ίσως να χαρώ και να ενθουσιαστώ περισσότερο όταν σταματήσω και, και το βλέπω ακόμα περισσότερο σε κάποια βίντεο ή σε κάποια Ναι, άλλα τέτοια πράγματα τέλος πάντων. σίγουρα όμως είναι κάτι το οποίο εγώ σου λέω και μετά τις δύο Ευρωλίγκες και μετά το 13 και μετά το τελικό του 15 να μην πολύ πίστευες ότι όταν έρθει αυτή τη στιγμή και βγει μια ομάδα της δεκαετίας στη EuroLeague θα είσαι μέσα. Ναι, αλήθεια, δεν το πίστευα. Εντάξει. Δεν θέλω τώρα. Ξέρεις πολύ καλά ότι αποφεύγω γενικότερα να μιλάω για τον εαυτό μου, γιατί Ναι. δεν, ειδικά για το συγκεκριμένο, πραγματικά δεν το θεωρώ προσωπικό και ατομικό επίτευγμα μόνο. Δηλαδή, έγινε ένα συνδυασμό Σίγουρα. πραγμάτων, συνδυασμό συμπαιχτών, προπονητών, ομάδα, κλίματος, φιλίας. Είναι ένας συνδυασμός πολλών πραγματών που... και κυρίως αποτελέσματος, έτσι, που σε οδηγούν να πάρεις μια τέτοια διάκριση. Και μέχρι και χθες μου στείλε ο αγαπητός μάλλον φροντιστής ένα μήνυμα για να μου πει χρόνια πολλά κτλ. Και του είπα ότι ακόμα και εκείνος μου είπε συγχαρητήρια για το συγκεκριμένο και του είπα ότι ακόμα και εσύ έχεις ένα μεγάλο μερίδιο. Δηλαδή, ο φροντιστής είναι ένας άνθρωπος Πολύ που... μεγάλο, όχι μεγάλο. πολύ μεγάλο, εννοείται, που σε βοηθάει να μην σκέφτεσαι τίποτα άλλο παρά Βέβαια. μόνο την προπόνηση και παρά μόνο τον αγώνα. Οπότε όλοι έχουν μερίδιο συγκεκριμένο, δεν είναι μόνο δικό μου. Βέβαια. Επειδή απλά να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι μπήκα εγώ από πάνω και εσύ από κάτω, για να μην φαίνεσαι εσύ πολύ πολύ και μου κλέβεις από την ομορφάδα πράγματα, οπότε μπαίνουν οι καρδούλες στα μηνυματάκια στο δικό σου πρόσωπο και εγώ είμαι καθαρός. Αυτό είναι ο λόγος που επιλέχθηκε αυτή η σειρά. Θα προσπαθήσουμε όμως να την αλλάξουμε. Δεν ξέρω αν γίνει, θα προσπαθήσουμε να την αλλάξουμε. Τι φοβάσαι, μην Λοιπόν. παρεξηγήσω, φοβάσαι. Όχι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε 22 Απριλίου. Στις 27 Απριλίου του 2011, Σκουντή speaking, εγώ το θυμόμουν, γύρισε επισήμως από τη Μάλαγα στον Ολυμπιακό. Θεωρείς ότι συγκεκριμένη απόφαση άλλαξε την καριέρα σου? Σίγουρα, εντάξει, όλα στη ζωή είναι συνδυασμός πραγμάτων, συγκυριών που συναλλάζουν την καριέρα είτε προς το καλό είτε προς το κακό. Απλά αυτό που έλεγα πάντα είναι ότι οι συγκυρίες και η τύχη σε ευνοούν μέχρι ένα σημείο. Άμα δεν την τύχη πολλές φορές την ορίζεις και εσύ. Σίγουρα ήταν μια πάρα πολύ καλή επιλογή αυτή. Μου δόθηκε άλλη μια ευκαιρία στην καριέρα μου. Πετύχαμε πολύ ωραία πράγματα μετά, αλλά άμα δεν δούλευα ή άμα δεν είχα το μυαλό μου 100% στο να ξαναβρω τα πατήματά μου και να ξαναβάλω πράγματα στο παιχνίδι μου, ήξερα ότι δεν θα είχα και πολύ μέλλον, να το πω έτσι. Σίγουρα. Εγώ πάντως αυτό που μου έχει μείνει από την πορεία σου στη Μάλαγα είναι η τούμπα στο κάρφωμα. Όχι, εμένα. Άσχημο. Εμένα μου Και έχει μείνει. αν δεν κάνω λάθος, μου έχει πει ότι για κάποιο διάστημα αργότερα φοβόσουν να καρφώσεις. Σωστά θυμάμαι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι Έμπαιναν δεύτερες μετά. σκέψεις τέλος Ναι, πάντων στο μυαλό σου, δεν σου υπήρχαν πήγαν δεύτερε ευγές μόνοι σκέψει. σου. Ναι. Πάντα έτσι είναι. Μετά από ένα τραυματισμό, το χειρότερο κομμάτι ενός αθλητή είναι αυτό. Ότι πολλές φορές διστάζεις να κάνεις κάποια πράγματα για κάποιο καιρό. Ναι. Να επιστρέψω λίγο σε αυτό που είπες πριν, ότι πολλοί άνθρωποι
συμμετείχαν στο να κάνει ο Ολυμπιακός τα πράγματα που έχει κάνει αυτή την δεκαετία. Και επειδή και εγώ δίπλα σας, όταν βρίσκομαι, μαθαίνω από εσάς, δεν θα ξεχάσω ποτέ μια κουβέντα που μου έχει παραλάβει 2-3 φορές, ότι στον Ολυμπιακό τρυπάμε το ταβάνι μας και αυτό ο κόσμος δεν το αντιλαμβάνεται. Είμαστε η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Δηλαδή η ομάδα τρύπησε το ταβάνι του το 2012, το τρύπησε το 2013, το 2015 που έφτασε στο τελικό, το 2017. Συνεχίζει αυτό το πράγμα να ισχύει στο μυαλό σου? Αν συνεχίζει να ισχύει, εννοείς για την ομάδα που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια, τα Ναι, προηγούμενα. ακριβώς. Εντάξει, η αλήθεια είναι Ότι ότι. κάποια στιγμή το να τρυπάτε το ταβάνι σας έγινε συνήθεια και νόμιζε ο κόσμος ότι είναι αποτυχία να μην πάει ο Ολυμπιακός στο Final Four. Και να σου πω, δεν διαφωνώ. Αυτό που είχα πει ίσως να ισχύει εν μέρη. Απλά ίσως να ισχύει και το γεγονός ότι όταν συνέχεια δεν ήταν μόνο τα αποτελέσματα, υπήρχαν και χρονιές, παράδειγμα, που δεν πήγαμε Final Four. Και όπως και που αποκλειστήκαμε με Τζαλγίρι, στο Top 8. Αλλά πάλι, σαν γενικό πρόσχημα, είχες μια πολύ καλή χρονιά. Κέρδιζες, έκανες πολύ καλά διπλά, είχες ένα χαρακτήρα σαν ομάδα και πάλευε σε κάθε παιχνίδι. Σίγουρα δεν ήμασταν τα φαβορί. Και εντάξει, κακά τα ψέματα, δεν ήμασταν η ομάδα που όταν ξεκίναγες πάντα οι αντίπαλοι λέγανε ότι είναι το κλόνο το φαβορί για να κερδίσουν την Ευρωλίγκα. Αλλά εντάξει, σίγουρα και με τις αλλαγές παιχτών που γινόντουσαν συνέχεια και με αλλαγές προπονητών που γινόντουσαν και γενικότερα η ομάδα παρόλα αυτά παρέμενε Μόλις σε μου ήρθε καλή ένα τροχιά. μήνυμα από τον GM της Αρμάνι Μιλάνο, τον Χρήστο Σταυρόπουλο, συγχαρητήρια Τζορτζίνο, άξιος. Είναι μεγάλη χαρά μου και η τιμή μου που είχα να είμαι από κοντά, που ήταν να είμαι κοντά σου από την πρώτη στιγμή στον Ολυμπιακό. Σε εύχομαι να είσαι πάντα καλά, εσύ και η υπέροχη οικογένειά σου. Να είναι καλά, Χρήστο. Το Να Χρήστο, είμαστε μαζί στον Ολυμπιακό από την πρώτη μέρα. Ο παιδάκι είναι. Ναι. ουσιαστικά με είχε και εντάξει, μιλάμε και είναι φίλος πάρα πολύ. Τον ευχαριστώ πολύ. Last dance, ιδέες. Όχι, δεν έχω δει. Γενικά δεν έχω δει Κάτσε ρε πάρα πολύ Γιώργο, δεν τηλεόραση, γίνεται ρε ούτε. Γιώργο. Τι πάει να πει, δεν Δεν έχει έχω δει, δει. γίνεται. Είσαι ο μόνος Έλληνας που δεν έχει δει. Δεν έχω δει. Και ας πω την αλήθεια, έχω δει σε όλη την καραντίνα 3 ταινίες σύνολο. Και Α, ναι. αυτές. Ναι, δεν. Ξέρεις τι, μου έχει μείνει και λιγάκι ψυχολογικό από τα ταξίδια και από όλο αυτό. Δεν πολύ. Όταν είμαι σπίτι, προσπαθώ να κάνω άλλα πράγματα. Δεν πολύ βλέπω τηλεόραση. Αν δω τηλεόραση, θα δω λίγο ειδήσει ή καμιά εκπομπή ενημερωτική πιο πολύ. Αλλά θα το δω σίγουρα, έτσι. Δεν τρελαθούμε. Α, εντάξει, Θα το αυτό. δω. Δεν Ναι, μην τρελάνε συμπεριλαμβάνω. τελείω. Είπα τι έχω κάνει μέχρι τώρα, όχι τι θα κάνω. Α, Είπα ότι γενικά δεν το βλέπω, αλλά αυτό θα το δούμε. Ναι, εντάξει. εντάξει, εντάξει. Ξέρεις, στο δεύτερο επεισόδιο έχει και πλάνα από το Ολυμπιακό Σικάγο που γίνεται στο Παρίσι. Ναι, το άκουσα, το Θα άκουσα. ήθελες να πες αυτό το μάτς. Θα ήθελες, τι ερώτηση Ναι, έκανα. στο ματέρα τώρα, τι λες, Τι εννοείται. ερώτηση έκανα, ναι. Ρητορική ήταν, δεν έπρεπε να απαντήσεις. Δεν χρειάζεται να απαντήσεις. Ναι. Σου λέγα, όχι. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ξέρεις, πολύ, θα μείνω λίγο στο Last Dance, γιατί δεν ξέρω αν έχεις διαβάσει ότι έχει ασχοληθεί πολύ στα 2 πρώτα επεισόδια με το bonding που υπήρχε μεταξύ Jordan και Pippen και με το πόσο ρηγμένος ήταν ο Pippen ως προς τις οικονομικές απολαβές κλπ. Κλπ. Σε εισαγωγικά λοιπόν, αν εσύ με το Σπανούλι είστε ο Jordan και ο Pippen του Ολυμπιακού και γιατί το λέω αυτό. Όχι για τις ικανότητες, δεν συγκρίνω τις ικανότητές τους με τις ικανότητές σας. Δεν είμαι τόσο καλός μαζί σας. Απλά συγκρίνω ότι δεν θα είχε πετύχει ο καθένας από εσάς μόνος του όσα έχετε καταφέρει μαζί. Όπως νομίζω και εκείνοι οι δύο. Εντάξει, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων. Δεν είναι μόνο ο Μπίλης, είναι ένα συνδυασμό πραγμάτων και με άλλου παίκτε, με αθλητικού ψηλού, με τον Κώστα στο 3 πάντα που μα έδαινε. Είναι ο συνδυασμό χαρακτήρων. Καμιά φορά το πόσο διαφέρει στο χαρακτήρα με κάποιον μπορεί αυτό να σου δώσει ένα τρομερό έναυσμα για να πετύχει. Η διαφορετικότητα δηλαδή μπορεί να σε κάνει να είσαι ακόμα καλύτερο σαν ομάδα. Αλλά γενικότερα με τον Μπίλη. Εντάξει, το πώς παίζαμε τόσα χρόνια μαζί και πόσο έχω ωφεληθεί εγώ προσωπικά, δεν πάω να μιλήσω για εκείνον, από τη συνεργασία μας είναι πάρα πολύ. Δεν το συζητάω. Και αν δεν το παραδεχόμουν το συγκεκριμένο, θα ήμουν μπούφος. Δεν το συζητάω. Μάλιστα. Ο Πίπεν επίσης στο τέλος του επεισοδίου ζητάει μεταγραφή.
Εσύ δεν έχεις ζητήσει ποτέ μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, αν θυμάμαι καλά. Όχι, ποτέ. Ούτε θα ζητήσεις. Όχι, βέβαια, γιατί δεν ζητήσω. Ξέρω εγώ, τι να σου πω, ρε, φίλε, δεν έχω σκοπό κάτι τέτοιο. Ποτέ δεν το κάναμε όταν μπορούσαμε Όταν κατευθείαν. μπορούσες. Εδώ να μου επιτρέψεις να πω ότι επειδή εσένα δεν σ' αρέσει να μιλάς για σένα, στο δικό μου το μυαλό είσαι ζημιωμένος αρκετά εκατομμύρια ευρώ από την απόφασή σου να μείνεις στον Ολυμπιακό όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ερώτηση, δεν θέλω να το σχολιάσεις, απλά το αναφέρω περισσότερο για τον κόσμο. Εντάξει, φίλε, είμαι γεμάτος δόμος, οπότε αυτό πίστεψέ με και δεν στο λέω τώρα για να σου το πω, είναι πολύ πιο σημαντικό το να είσαι Έχετε γεμάτος. Δηλαδή, κουτσά στραβά, εντάξει, σίγουρα όλα παίζουν ρόλο στη ζωή ενός αθλητή, εννοείται και τα χρήματα σε όλους τους ανθρώπους είναι σημαντικά, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να τα ζυγίσει στη ζωή. Και μπορεί δηλαδή με ένα συμβόλαιο να είχα πάρει όντως πολύ περισσότερα χρήματα, με 2-3 συμβόλαια να είχα πάρει πολύ περισσότερα χρήματα. Μπορεί αυτά τα χρήματα να έχουν προσφέρει κάτι παραπάνω, αλλά και αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, δεν μου λείπει κάτι. Οπότε το γέμισμά μου είναι πραγματικά η αγάπη και το ότι είμαι τόσα χρόνια στην ομάδα. Και Για όχι να μόνο με τις κλείσω αυτό. καλές στιγμές και με τις κακές στιγμές, έτσι. Σίγουρα, αυτές είναι που σε δυναμώνουν. Για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, έχετε κάνει κάποια συζήτηση για το χρόνο. Όχι, τώρα είναι και λίγο ανούσιο να κάνει συζήτηση. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, δεν νομίζω ότι έχει κανείς τη διάθεση να μιλήσει και για προσωπικά ωφέλη για την ομάδα. Νομίζω όλα έχουν παγώσει όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Να επιστρέψω λίγο, όχι στο Last Dance, μέσω του Last Dance στο NBA. Έχεις μετανιώσει που δεν πήγες στο... που δεν έπαιξες στο NBA. Δηλαδή έχουν παίξει κάτι πολύ χειρότεροι παίκτες από σένα. Θα σου πω. Ουσιαστικά με το NBA είχα 2 φορές πολύ καλή κρούση, σχεδόν πρόταση. Και τις 2 φορές ήταν σε ένα timing πάρα πολύ περίεργο. Την πρώτη φορά ήταν το 2009 με τους Τορόντο που πήρα τη μεταγραφή τότε μετά στη Μάλαγα. Γύρισα στον Ολυμπιακό, ήθελα να παίξω και πήρα τη μεταγραφή μετά στη Μάλαγα. Και δεν ένιωθα κι εγώ, να σου πω την αλήθεια, έτοιμος για να το κάνω, που μπορεί να ήταν και λάθος, γιατί μπορεί και να δούλευα λίγο παραπάνω εκεί και να με προορίζανε βέβαια και σαν τριάρι εκεί πέρα. Τέλος πάντων, δεν το έκανα. Έκανα και ένα καλό συμβόλαιο τότε στη Μάλαγα. Ήταν μια ομάδα η οποία θα στηριζόταν σε μένα. Το νιώθω σαν συγκυρία και σαν προοπτική καλύτερο. Και η δεύτερη φορά ήταν το 12, όταν είχαμε πάρει την Ευρωλίγκα προς τη χρονιά του 13, που είχα μια πρόταση να πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά στο New York Knicks. Αλλά δεν το έκανα, προτίμησα να μείνω στον Ολυμπιακό για πολλούς λόγους. Κυρίως ότι είχαμε φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, είχαμε πάρει την Ευρωλίγκα, φάνηκε ότι είχαμε βρει ότι η ομάδα έβρισκε τον δρόμο της. Είμαστε μια πολύ ωραία παρέα τότε και παραμένουμε όσοι έχουμε μείνει. Νομίζω και όσοι έχουν φύγει είναι παραμένουν παρέα. Εννοείται, εννοείται. Παραμένουμε πάλι, ναι. Και αποφάσισα να μείνω στον Ολυμπιακό. Δεν ήθελα να πάω, δηλαδή, τότε. Μοιράσου λίγο με τον κόσμο. Εγώ την ξέρω. Μοιράσου λίγο τον κόσμο την ιστορία την ημέρα του draft. Όπω, μαρτύριο. Μαρτύριο Για πες. μεγάλο. Τι να σου πω, εντάξει, δεν είχα ιδέα, δεν με είχε ενημερώσει τότε. Ήταν και θέμα του μάνατζερ τότε που είχα στην Αμερική. Ο οποίος ο αντίστοιχος μάνατζερ που υπήρχε στην Αμερική τότε ήταν λιγάκι, ήταν από μια άλλη εταιρεία που συνεργαζόταν εδώ πέρα στην Ελλάδα, τέλος πάντων. Και δεν ήταν μάλλον και πολύ γνώστης της κατάστασης. Δεν, νομίζω πρέπει να είχε ένα παίχτη εδώ, δηλαδή. Τέλος πάντων, είχα πάει στο γήπεδο εκεί πέρα που γίνεται στο Square Garden, όλα αυτά. Σταμάτησε. Ερχόντουσαν όλοι με τις λιμουζίνες. Εγώ είχα πάει χωρίς, όχι κουστούμι, δεν είχα τίποτα. Με ένα τζινάκι είχα πάει και ένα λευκό τισέρ. Λες και πήγαινα για καφεδάκι στην παραλία εδώ πέρα. Και με ενημερώσαν τέλος πάντων ότι θα γίνω draft και πού είναι το κουστούμι μου. Του είπα δεν έχω κουστούμι, πήγα άρον-άρον να πάρω και επειδή είχε μετακίνηση δεν μπορούσα να γυρίσω μεταξύ τη διακίνηση. Και πήραμε ένα Κινέζο ποδηλάτι και κόβαμε ανάμεσα από τα αμάξια για να προλάβουμε Για να βολεύει να τα draft. φτάσουμε. Και ήταν Πού εκεί να πέρα το. ο Ντουράν και όλοι αυτοί και σκάγαμε τις λιμουζίνες και εγώ σκάγαμε τον Κινέζο και με το μουστάκι. Τι να κάνω. Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, πες μας λίγο για τη φετινή σεζόν. Εσύ πιστεύεις. Μάλλον πρέπει ή όχι να συνεχιστεί. Εγώ νομίζω διακρίνω αρκετούς κινδύνους τραυματισμού
Σε αυτό το που είπε ο Μπερτομέου ότι 2 εβδομάδες προετοιμασία και μετά παίζουν σε μια πόλη, σε 5 πόλεις, δεν έχει, δηλαδή δεν εστιάζω σε ποιες πόλεις θα γίνει, σε πώς θα γίνει, αλλά ότι 2 εβδομάδες προετοιμασία μετά από 2,5 μήνες αποχή σχεδόν, έχουν κινδύνους για εσάς. Σίγουρα. Σίγουρα, αλλά αυτό για μένα είναι, εντάξει, είναι ένα από τα θέματα. Όπως είχα απαντήσει και σε μια άλλη συνέντευξη που είχα πει το ίδιο πράγμα, ότι ναι, μεν ο αθλητισμός περνάει μηνύματα, ναι, μεν ο αθλητισμός ενώνει και πρέπει να προσπερνάς πράγματα και να περνάς μηνύματα στον κόσμο, ακόμα και όταν τα πράγματα δεν είναι τόσο καλά, είναι πιο άσχημα. Αλλά κατά τη γνώμη μου, έτσι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σωστό, όταν βλέπεις ότι στην Ιταλία τώρα όλοι οι άνθρωποι τους παίρνουν με τα φορτηγά με εκατοντάδες νεκρούς, κάθε μέρα να γίνεται το ίδιο πράγμα εδώ και 1,5-2 μήνες. Στην Ισπανία κάτι παρόμοιο. Αν εγώ σαν Ολυμπιακός βρισκόμουν στην Ιταλία, ξέρω εγώ με τι μυαλό θα πήγαινα να έπαιζα. Πρέπει να υπάρχει και λίγο σεβασμός απέναντι στον αντίπαλο. Πρέπει να υπάρχει και λίγο αλληλεγγύη, ξέρω εγώ. Άμα αυτό το ίδιο πράγμα γινόταν στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, ήμουν εγώ στον πατρικό μου και από κάτω περνάνε τα φορτηγά με τους νεκρούς. Μετά μια εβδομάδα του έλεγα καλησπέρα, πάω απ' έξω έναν αγώνα Ευρωλίγκα και συνεχίζει τη ζωή. Δεν ξέρω, το θεωρώ και λιγάκι άσχημο. Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό που λες, αλλά κάποιος δικηγόρος του διαβόλου θα σου πει ότι επειδή ο κόσμος είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, είναι εγκλωβισμένος στο σπίτι του, θα ήθελε να βλέπει, να τον διασκεδάζει η Αυτό είπα Ευρωλίγκα. και στην αρχή. Αυτό είπα και στην αρχή. Άμα κρίνουν. Δεν την πάρω εγώ την απόφαση. Άμα κρίνουν οι Αλλά κατάλληλοι σίγουρα, ναι, άνθρωποι την ότι άποψή σου. αυτό του ψυχαγωγεί και ότι όντω είναι καλύτερο για όλο τον κόσμο να αρχίσει να βλέπει κάτι και να επικοινωνηθεί κάτι καλύτερο, εννοείται ότι εννοείται να γίνει. Όπω και βλέπει ότι πολλά μηνύματα που περνάγαν τι πρώτε μέρε ήταν μόνο με τον κορονοϊό, μόνο μένουμε σπίτι και ο κόσμο είχε αρχίσει λίγο και λαλούσε. Που βλέπω όλη την ημέρα με τον κορονοϊό και ευτυχώς μετά άλλαξε το συγκεκριμένο πράγμα και μπήκαν πιο ενημερωτικές εκπομπές και πιο ψυχαγωγικές, μάλλον θα το έλεγα. Δηλαδή, εντάξει, όλα παίζουν ρόλο σίγουρα. Μάλιστα. Λοιπόν, τουλάχιστον 2 άνθρωποι που θυμάμαι εγώ, ο Πρίφτης και ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, είπαν πρόσφατα ότι αν είχαν ένα παιδί θα ήθελαν να μοιάσει στον Γιώργο Πρίντεζη. Και φαντάζομαι δεν εννοούν φατσικά. Ωραίο, Γούσταφ, μπράβο τους. Συγχαρητήρια. Εντάξει, τι αισθήματα, τι συναισθήματα σου δημιουργεί αυτό όταν το ακούς. Είναι σπουδαίο πράγμα να λέει κάποιος ότι θα ήθελα ο γιος μου να είναι σαν τον Γιώργο. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Με τιμάει πάρα πολύ, πραγματικά. Με τον coach, τον Πρίφτη, είχα πάρα πολύ καλή σχέση. Ήταν μάλιστα και ο πρώτος προπονητής που είχα όταν ήμουνα 13 χρόνων στα κλιμάκια, 14. Ναι. Πρώτος στο ΣΕΦ, ναι. Ναι, διάβασα και αυτό που είχε πει ο Διαμαντόπουλος, ο Γιώργος, που εντάξει δεν έχουμε κάποια σχέση φιλική, αλλά όταν ήταν στο Ολυμπιακό κάναμε παρέα, γελάγαμε, ένα πολύ καλό παιδί και τεράστιο ταλέντο. Την έβαζε την μπάλα με κλειστά τα μάτια, δεν υπήρχε. Εντάξει, τι να σου πω. Με τιμάει αυτό που λένε, δεν πάω να σου πω κάτι παραπάνω. Το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα. Για άλλους μπορεί να είναι κάποια καλά, για άλλους μπορεί να είναι κακά. Ποτέ δεν ξέρει, εντάξει, Ωραία. Επίσης πριν για σένα έχει πει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Instagram στις 27 Μαρτίου όπως βρήκα στο Google είχε πει ότι τον είχαν ρωτήσει ποιοι είναι αγαπημένος παίκτες από τον Ολυμπιακό και είχε πει ο Νίκος Αναστόπουλος από το ποδόσφαιρο ο Ντράγκοβιτς από το βόλι και ο Γιώργος Πρίντεζης από τον μπάσκετ. Γενικά πρέπει να, είσαι ο μόνος παίκτης του Ολυμπιακού που συμπαθούν οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Εντάξει, είμαι και πολλά χρόνια στον Ολυμπιακό. Έχω ταυτιστεί με αυτή την ομάδα. Είμαι και 20 χρόνια. Περνάνε και τα χρόνια, μεγαλώνουμε. Ναι. Εντάξει. Μην νομίζεις και με μένα στην αρχή είχαν ασχοληθεί για τον Καλά και Παναθηναϊκό και εσένα. στις δικές της ομάδες. Είχα ακούσει και εγώ, είχα ακούσει λίγα. Ναι. Εντάξει, Αλλά περνάνε τα αυτό είναι κάτι χρόνια. που το χτίζεις όμως, Κάποια χρόνο με τον στιγμή χρόνο. έχουν πετύχει και άνθρωποι που λέει: Έχω παρετήρη φίλα σε πρίζο, πλέον δεν μου βγαίνει. Σε βλέπω και σε χαιρετάω, φίλο. Δηλαδή, ο καθένα το φέρνει όπω πραγματικά θέλει. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Θεωρώ ότι έχει λείψει, ίσως να συμβαίνει αυτό, γιατί μπορεί να έχει λείψει λίγο στον κόσμο και στους ανθρώπους αυτό το συναισθηματικό, να το πω. Δηλαδή, το να ταυτίζεσαι με μια ομάδα. Και επειδή εγώ πάντα αγαπούσα τη συγκεκριμένη ομάδα και την υποστήριζα και και έλεγα ότι ποτέ δεν ήθελα να πάω οπουδήποτε αλλού, να το εκτιμάνε λίγο παραπάνω ή να το σέβονται λίγο παραπάνω.
Ναι. Στο δικό μου μυαλό πάντα θυμάμαι στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Ντούντα που ήταν Ολυμπιακός εναντίον του Ντούντα Stars, πώς λεγότανε, ότι είχε έρθει στο γήπεδο ο Μπράντοβιτς, είχε έρθει στο γήπεδο ο Φώτσης, τον Παναθηναϊκό, ήταν ο Δημήτρης Παπα-Νικολάου νομίζω. Έχω την εντύπωση ότι αν κάποια στιγμή στο μέλλον γίνει μια αντίστοιχη γιορτή στο ΆΚΑ του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι ο μοναδικός που θα μπορούσε να παραβρεθεί με άνεση, χωρίς να αισθανθεί άβολα. Εντάξει, δεν νομίζω. Πιστεύω και άλλοι παίκτες μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι ακόμα Ο και Βασίλης μπήλθα δεν να μπορεί να πάει στο τελειώσει. ΆΚΑ να δει ένα παιχνίδι. Δεν νομίζω. Πιστεύω, εντάξει, άμα σταματήσει, εντάξει, σίγουρα μπορεί να Μπορεί, κάνει ε. πρασμό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά πιστεύω σε ένα-δύο χρόνια, εντάξει, όλοι εκτιμάνε την αξία του και Παναθηναϊκοί και Ολυμπιακοί και όλοι. Οπότε, σε βάθος χρόνου, θεωρώ ότι γενικότερα έχει πολύ μπασκετικό κόσμο η Ελλάδα και είναι άσχημο να στεκόμαστε σε μια μειονότητα όπου να απαρτίζεται από διαφορετικούς περίεργους τύπους, θα το πω έτσι. Ναι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι, είτε κόκκινοι, είτε πράσινοι, είτε κίτρινοι, είναι πιο λογικοί, ξέρουν, καταλαβαίνουν κάποιες αξίες, καταλαβαίνουν κάποια πράγματα, αγαπάνε την ομάδα τους και δεν επικεντρώνονται σε λάθος πράγματα παρά μόνο σε αυτά που πρέπει και στον αθλητισμό. Γνώμη μου, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω και συγγνώμη αν το κάνω. Θέλω να μου περιγράψεις λίγο τη σκέψη σου την ημέρα που έχασες τον μπαμπά σου και που το βράδυ αγωνίστηκες κόντρα στον Παναθηναϊκό σε τελικό πρωταθλήματος. Πώς το σκέφτηκες, τι σε οδήγησε σε αυτή την απόφασή σου, πόσο δύσκολη ήταν? Εντάξει, δύσκολο ήταν όλο το εξάμεινο, όλο το πεντάμινο το συγκεκριμένο. Όλοι πάνω κάτω, πλέον έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος, έχουμε ένα περιστατικό είτε στην οικογένεια είτε φίλων που να έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας. Εντάξει, συγκεκριμένα η μέρα όντως ήταν πολύ δύσκολη. Δεν ήταν μόνο ο αγώνας, ήταν γενικότερα όλο. Θυμάμαι ότι ξυπνούσαμε σαν ομάδα 9.30 ώρα και είχα μια κλίση από τη μητέρα μου 9 και 20 περίπου. Και με το που το σήκωσα, είχα καταλάβει τι είχε γίνει χωρίς καν να μου πει. Μου λέει για άλλο καιρό, καλημέρα, μου λέει τι έγινε, και είχα καταλάβει τι γίνεται. Και Καταλάβεις. ναι, το κατάλαβα. Και τη λέω που είσαι, μου λέει από κάτω. Έχει έρθει γιατί είμαστε στο ξενοδοχείο σαν ομάδα. Και πήγα από κάτω, εντάξει. Ήταν λίγο δύσκολη ημέρα. Ήμουν πολύ τυχερός που και ο Γιάννης Σφερόπουλος τότε ήταν δίπλα μου και σαν άνθρωπος και σαν προπονητής και οι συμπαίκτες μου. Μάλιστα μου είχε πει ότι για το βράδυ μπορούσα να μην Μην παίξεις παίξω. εννοείται, Μου λέει ναι. καλύτερα να μην παίξεις επειδή γι' αυτά και ο Μιλάνο Τόμιτς μου είχε πει το ίδιο πράγμα, ότι καλύτερα να μην παίξεις γιατί είναι λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει, ουσιαστικά όταν σε 10 μήνες παίζεις όλη τη χρονιά σου σε ένα παιχνίδι, ουσιαστικά δεν κρύβεις τον πόνο σου, αλλά για 2 ώρες Σίγουρα. προσπαθείς λίγο να βγάλεις, να κρύψεις τα συναισθήματά σου και να παίξεις για την ομάδα που και αυτή είναι η οικογένειά σου. Γιατί όταν λέμε ότι είναι οικογένεια και η ομάδα δεν είναι μόνο στα λόγια, δηλαδή πολλές φορές πρέπει να και να αποδεικνύεται στην πράξη, αλλά είναι και στην πράξη, γιατί περνάμε πάρα πολλές ώρες εκεί πέρα. Οπότε δεν ήθελα ούτε να αφήσω τους συμπαίκτες μου, ούτε να μην βοηθήσω την ομάδα μου. Ένας φίλος έχει στείλει μια ερώτηση. Τι διαφορές υπήρχαν στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας του 12 από αυτή του 13? Κοίτα, παραδόξως Προπονητής. ναι, εντάξει, εγώ σου λέω στα συναισθήματα ή σαν ομάδα εννοείς. Όχι, όχι σαν συναισθήματα, σαν ομάδα. Φαντάζομαι. Ρωτάει συναισθήματα, τι, τα συναισθήματα τα ίδια είναι. Ποια διαφορά της ομάδας εννοείς. Ναι. Φαντάζομαι ότι εννοεί αυτός. Εντάξει, προπονητής, καμία σχέση. Και ήταν και πολύ δύσκολη η δουλειά του κότς, του Μπαρτζόκα, δηλαδή Καλά, είχε ο πάρει μια... Μπαρτζόκας ήρθε στην πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ναι. Πολύ δύσκολο. Πάρα Με πολύ τον δύσκολο. Ντούντα να έχει φύγει επιτυχημένος σούπερ και κατάφερε να. Και μπορώ να σου πω ότι ήταν μια από τις χρονιές που ίσως να ήταν και σε εισαγωγικά η περισσότερη πίεση. Γιατί όλα, δηλαδή ακόμα και εμείς πιάναμε τους εαυτούς μας και λέγαμε μήπως ήταν τυχαίο. Μήπως, Ναι. δηλαδή πήραμε Ευρωλίγκα, πήραμε πρωτάθλημα, είχαμε ξεκινήσει, είχαμε κάποιες ήττες, μερικές νίκες, πάλι ήττες και λέγαμε Ναι. εντάξει, ό,τι έγινε, έγινε, τα παραμύθια τελειώνουν. Και οπότε όλοι, αυτό είχε λίγο παροκιαστεί μέσα μας ότι κοίτα, τα πράγματα μπορεί να ήταν και λίγο ψέματα. Και είχε και ο κότς διαχειριστεί δηλαδή μια χρονιά πολύ δύσκολη και περίεργη που
Κατέληξε πάλι στην Ευρωλίγα και που τότε ήταν πραγματικά, δεν το πιστεύαμε όλοι μας. Δηλαδή την πρώτη χρονιά έπρεπε και να μπει κατευθείαν σε ρυθμούς τελικών, γιατί ξεκινούσα σε 4 μέρες τελική. Τότε το 2013 όντως ήταν λίγο πιο πολύ καλύτερα τα συναισθήματα, μπορώ να πω. Ναι. Δεν θα σε βάλω σε διαδικασία σύγκρισης, αλλά νομίζω επειδή αναφέρθηκε στον Μπαρτζόκα, η έλευση του coach τώρα δείχνει να έχει φέρει μαζί της και μια μεγαλύτερη λογική στην ομάδα. Μια λογική που έμοιαζε να έχει χαθεί λίγο με τον coach Πλάτ και τον coach Κιμζούρα. Αισθάνεσαι κι εσύ κάτι τέτοιο, ότι κάπως βελτιώθηκε η κατάσταση με την παρουσία του? Επί της ουσίας εννοεί, Εντάξει. ως προς τον μπάσκετ που έπαιζε η ομάδα. Στο παρκέ, αυτά που κάνατε. Εννοείται ότι σίγουρα βελτιώθηκε η ομάδα και παίζαμε και καλύτερο μπάσκετ και πιο ομαδικό μπάσκετ και η μπάλα μοιραζόταν καλύτερα και στην άμυνα ήμασταν αρκετά καλύτεροι. Εντάξει, προσωπικά δεν μου αρέσει, ξέρεις, να στέκομαι σε κάθε προπονητή, γιατί και ο coach Μπλατ και ο coach Κεμψούρα είναι αξιοσέβαστοι και άνθρωποι και προπονητές. Σίγουρα. Δεν σημαίνει ότι άμα ένας προπονητής δεν πιάσει με μια ομάδα είναι κακός ή το αντίθετο, τέλος πάντων. Γιατί μπορεί ο Μπλατ να πήγαινε σε μια άλλη ομάδα με κάποιους άλλους παίκτες και να ταιριάζει έτσι μια χημεία όπου να έπαιζε ένα καταπληκτικό μπάσκετ και να είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Ή ο Ιβκοβιτς που σε εμάς το 12 έκανε μια τρομερή χρονιά η ομάδα, να πήγαινε σε μια αντίστοιχη άλλη ομάδα με μεγαλύτερο ταλέντο και να μην ταιριάζει η χημεία τόσο πολύ. Όλα είναι σχετικά. Σίγουρα, Αλλά σίγουρα. θεωρώ ότι εντάξει. Αυτό ισχύει για τους παίκτες, να το πούμε. Δηλαδή, ο Πρίντεζης μπορεί να Όντως. έπαιζε στην Μπαρτσελώνα 10 χρόνια και να μην είχε καταφέρει αυτά που είχε καταφέρει με τον Ολυμπιακό. Ή ο Χι Πρίντεζης. Μα εννοείται για άλλους παίκτες και Ναι. προπονητές και τα πάντα. Εννοείται. Ναι. Αυτό όμως που λέμε, ρε παιδί μου, στις σχέσεις με τις κοπελιές, ότι το ξαναζεσταμένο φαγητό είναι λίγο κάπως, σας αγχώνει λίγο με τον coach. Ή επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός από την προηγούμενη θητεία του, είναι κάτι το οποίο δεν φαντάζει ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα. Προσωπικά εννοείς ή γενικά σαν ομάδα να μας αγχώνει αυτά. Σαν ομάδα. Όχι, γιατί να αγχώσετε, νομίζω. Οι περισσότεροι το ξέραμε. Όχι, καθόλου ίσα ίσα. Όλοι, δηλαδή, εντάξει, ουσιαστικά εγώ, ο Μπίλης και ο Κώστας είμαστε από τότε. Είμαστε όλοι και πολύ πιο όρημοι και πολύ πιο έμπειροι, οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να. Ίσα ίσα που και ο κύριος είναι πολύ πιο, και πιο έμπειρος και πιο όρημος και φάνηκε κιόλας τον πρώτο καιρό και βοηθήθηκε η ομάδα πάρα πολύ και παίξαμε και πολύ ωραίο μπάσκετ κατά διαστήματα. Μάλιστα. Στον Παναθηναϊκό δεν θα έπαιζες ποτέ πλέον. Στον Ολυμπιακό, στην Α2 με τον Ολυμπιακό θα έπαιζες. Ναι, θα έπαιζα. Άμα χρειαζόταν, το έχω πει μάλιστα στον Παφέ, άμα χρειαζόταν κάποια στιγμή κάποιο παιχνίδι να πήγαινα, ναι, θα μπορούσα. Γιατί όχι. Ωραία θα είναι. Μάλιστα. Μπασκετάκι. Αγώνα. Μπάσκετ. Γιατί Ναι, όχι. ναι. Γιατί όχι. Εντάξει, Αγώνας. τι. Και καλά, δεν σε Κάπου. προσβάλλει να παίξει Α2. Ωραίο είναι. Μια χαρά είναι. Όχι, όχι, δεν σε προσβάλλει. Και ίσα ίσα που ο Ολυμπιακός απέδειξε φέτος ότι 2-3 παιδιά που συμμετείχαν με την πρώτη ομάδα πόσο πολύ βελτιώθηκαν μέσα από τη διαδικασία της Α2. Γιατί αυτό που είδαμε σε 2-3 μάτς με τον Νικολαίδη δεν το κατάφερε μέσα από τις 5 προπονήσεις που κάνει μαζί σας με τις 15 προπονήσεις, το κατάφερε μέσα από τη διαδικασία της Α2. Ή ο Χριστίδης που συμμετείχε σε όλες τις προπονήσεις, ήταν ανταγωνιστικός απέναντι στον Νίκολα. Το συγκεκριμένο σύστημα υπάρχει στην Ισπανία πολλά χρόνια και στη Μάλαγα εγώ που ήμουνα είχαμε τότε δύο πιτσιρικάδες, το Λίμα και το Φρέιρε, το Λουθ, αυτόν που έπαιζε και στη Λαμποράλ ένα διάστημα, τον Κοντό. Και θυμάμαι ότι πάντα πηγαίνανε, κάνανε δύο προπονήσεις με τη δεύτερη ομάδα. Παίζανε αγώνα και μετά όλη την άλλη εβδομάδα ήταν με την πρώτη. Και του βοηθούσε πάρα πολύ. Είχαν ρυθμό, ερχόντουσαν και μπαίνανε. Μάλιστα θυμάμαι ένα παίκτη, ο Σινάνοβιτ που είχαμε, είχε τόσο καλό ρυθμό που ήρθε μια μέρα, έπαιξε ένα αγώνα στην Ευρωλίγκα που είχαμε ένα τραυματία και βγήκε MVP τη αγωνιστική. Τη ημέρα, Βοηθάει. Ναι, τη αγωνιστική γενικότερα. Οπότε, μακάρι αυτό το πράγμα προσωπικά, αν μπορούσα εγώ, θα το κρατούσα για όλες τις ομάδες να είχαν μια δεύτερη κατηγορία. Γιατί όλοι οι παίκτες βλέπεις όταν τελειώνουν το εφηβικό και είναι 17 χρονών που στα ναι. 18, οι περισσότεροι δεν είναι έτοιμοι να παίξουν αντρικό. Και επειδή το έχω περάσει κι εγώ αυτό, και είχα μια Συμφωνώ. τριετία, διετία, τριετία πάρα πολύ δύσκολη που δεν ήμουν έτοιμο σωματικά να παίξω ούτε Α1 ούτε Α2, ίσω ούτε και Β' Εθνική δεν ήμουν έτοιμο να παίξω. Είναι καλό να σου δώσει τη δυνατότητα να έχει μια ομάδα σε χαμηλότερη κατηγορία και να προωθεί παίκτες και να του δουλεύει. Ναι, είναι καλό. Με ποιον ξένο παίχτη από τη δεκαετία του 90 του Ολυμπιακού θα ήθελες να παίξεις? Χάιντς. Του 90, ρε. Το 90.
Ναι. Sorry, έφυγε γρήγορα. Του 90. Θα το πω στον Γκάιλ αυτό, τον έκανα 40 χρονών, 50. Λοιπόν, το 90, με το Μίλαν έχω παίξει, οπότε δεν διάρρεται, αυτό το βγάζουμε. Θα σου πω 7-8 ονόματα. Και με το Rivers έχω παίξει, οπότε και με το Rivers δεν έχεις διάρρεται, παίξει. ναι. Δεν έχουμε πιάσει και λίγο πριν χιλιάδες. Πας παλιέ Ντι Τζόνσον, Φασούλας, Τάρλατς, Σιγάλας. Σιγάλας, Τάρπλεϊ, Μπέρι. Είναι πολύ φίλε. Ο Μπέρι θα σου τρώγε χρόνο. Δεν θέλουμε Μπέρι, θα σου τρώγε χρόνο. Μπέρι τώρα ήταν και μόνο 4. Θα παίρνουμε ένα 4 και να παίζει και 5 να μας ξεκουράζει για λίγο. Το κάνουμε λίγο. Ναι, ναι. Εντάξει. Τάρλατ, Τάρπλεϊ, άντε γεια. Παχταρά, αυτό σου ζητάω. Εντάξει, και με Ρίβερς ήθελα να παίξω τα καλά του, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Την έδινε την παλίτσα καλά και ήταν. Την έδινε καλά και γρήγορα. Ναι, και άντε, άμα διάλεγα ένα, μπορούσα να διάλεγα έντι. Να μας άλλαγε λίγα και το γήπεδο, να παίζαμε και με στο παστάκι μας. Ναι. Πρόλαβες, θα νομίζω ότι είναι στημένο τώρα, αλλά η επόμενη ερώτηση ήταν με ποιον πρώην συμπαίκτη σου θέλεις να ξαναπαίξεις. Απάτσες με τον Χάινς, φαντάζομαι δεν άλλαξε κάτι τα τελευταία 2 λεπτά. Α, πρώην συμπαίκτη γενικά εννοείς ή ξέρω. Ναι. Γιατί άμα γενικά εντάξει, αλλάζει. Αλλά δεν μπορώ να σου πω τώρα την απάντηση, αφού δεν με ρωτάς αυτό. Όχι, ωραία, σε ρωτάω. Με ποιον πρώην συμπαίκτη σου θα ήθελε να ξαναπαίξει. Με τον Κώστα ήθελα να ξαναπαίξω πολύ. Το Σλουκά. Ναι. Θα ήθελα πολύ να ξαναπαίξω μαζί. Ποτέ δεν ξέρεις. Μακάρι. 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 Στο προολυμπιακό τουρνουά θα παίξει του χρόνου, αν είσαι υγιής. Αν είμαι υγιής και μπορώ, ναι. Και με θέλει και η ομάδα, γιατί όχι. Θα δούμε. Και δεν είναι προπονητής, εθνικής προπονητής του Παναθηναϊκού. Βασικά, συγγνώμη. Όχι, πριν πεις. Να πω εγώ κάτι. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό. Όταν στείλατε εκείνη την επιστολή, πολλοί θεώρησαν ότι είχατε κάτι με τον Πιτίνο. Ενώ ουσιαστικά δεν είχατε κάτι με τον Πιτίνο, είχατε κάτι με την απόφαση να είναι ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ακόμα και αν ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή ήταν ο κότς Βόβορας, ας πούμε. Ναι. Σωστά. Εντάξει. Γενικότερα δεν θέλω να αναφερθώ και πολύ στο συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι το οποίο. Ωραία. Την αγαπάμε βάζουμε την εθνική. Τελεία, την αγαπάμε πολύ την εθνική. Δεν χρειάζεται να αναλωθούμε σε πράγματα τα οποία. Όχι, όχι. Τελεία. Τελεία, το κάνουμε καλώς delete αυτό από την κουβέντα. Μην συνεχίζεις. Κακώς. Το κάνουμε delete και κρατάμε ότι θα παίξεις του χρόνου στο Προελπιακό αν ησυχείς και σε θέλει. Ότι καλώς ή κακώς, δυστυχώς, πολλές φορές οι παίκτες αναγκαζόμαστε να αναλωνόμαστε και να ασχολούμαστε με πράγματα τα οποία δεν θέλουμε να ασχοληθούμε. Αυτό είναι το μοναδικό. Ναι. Δηλαδή, σε όλη την Ευρώπη οι παίκτες έχουν ασχοληθούν μόνο με τον μπάσκετ, μόνο άμα είναι εύστοχοι στα δίποντα, στα τρίποντα, πώς θα βελτιωθούν. Και εδώ πέρα, δυστυχώς. Προσπαθούμε να ασχοληθούμε και με άλλα θέματα, τα οποία εγώ προσωπικά δεν θέλω να ασχοληθώ για τα συγκεκριμένα. Εντάξει, έχουν γίνει κάποια πράγματα, συνδυασμό με την ομάδα μου και γενικότερα. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε άλλο. Την αγαπάμε την εθνική και μακάρι να είμαι υγιής και θα τιμούμε μεγάλη να μπορέσουμε να ξαναπαίξω. Ωραία. Έχεις καταλάβει ότι είσαι τρίτος κόρης στην ιστορία της EuroLeague. Δίνει και την ηλικία σου αυτό βέβαια λίγο. Γιατί δεν είσαι για κανένα καλό του μηχανή να βάζει 40. Σίγουρα. Σίγουρα. Έχουν μπει όλοι οι πόντοι, έχουν μπει με πολύ αίμα και πολύ αγωνία. Τι να κάνει. Ναι, αλλά το. Εγώ δηλαδή, άμα μου πει ποιο είναι. Όχι, okay, ξέρουμε ότι ο Βασίλης με τον Ναβάρο ήταν οι πρώτοι δύο. Εγώ άρχισα να αντιληφθώ ότι ήσουν στο 4 και πήγε στο 3 φέτος. Ναι. Κι εγώ η αλήθεια είναι ότι βλέποντας το συγκεκριμένο έτσι, σχεδιάγραμμα και βλέποντας από πάνω με τον Μπίλι με τον Ναβάρο, μου φαίνεται λίγο περίεργο που βρίσκομαι. Δηλαδή, ναι. Και, ναι, το συγκεκριμένο, αν μου το έλεγε δηλαδή, και αυτό πριν από χρόνια, τον έλεγα τον άλλο ψυχοπαθή κανονικά, δεν υπήρχε περίπτωση. Πραγματικά, γιατί όντως, όπως είπες, δεν είμαι και καθ' αυτού σκόρε. Ναι, δηλαδή, ναι. Όχι. Δεν παίρνουμε την μπάλα, την μπουμπούνα, την μπουμπούνα με εκεί, παίρνουμε την μπουμπούνα 5-5. Έτσι. Τι να κάνει. Έτσι. Αντιθέτως, τη βάζει με το πεταχτάρι, το οποίο διδάσκεται πλέον στις ακαδημίες της Μπανταλώνα. Σίγουρα, νομίζω, μπορεί να διδάσκεται κάπου αλλού στην Ισπανία. Κακός, αλλά. Πες λίγο την ιστορία με τον Καζλάουσκας που δεν σ' άφηνε να σουτάρεις, που σου βάζει χέρι. Εντάξει.
Δεν το λες με κακία στον άνθρωπο, δεν το λες με Δεν τα κακία. Την λέμε κακή, ιστορία λέμε. αλίμονο, αλίμονο Την άνθρωπο. ιστορία λέμε. Και μάλιστα εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι δεν με πίστευε καθόλου. Απλά με του πιτσιρικάδες, όπως όλη αυτή η 7 ετία, 8 ετία μου στον Ολυμπιακό, ήταν λιγάκι δύσκολη. Ήταν που λέμε το κερασάκι στην τούρτα ο Καζλάσκας. Εντάξει, δεν του άρεσε το συγκεκριμένο στυλ. Γενικότερα δεν τον κατηγορώ. Καλά, Γιατί ναι. ήμουνα και μικρός, ήμουνα 20 χρονών. Τώρα, αν βλέπεις έναν πιτσιρικά να σουτάρει έτσι, σου λέει τι είναι αυτό τώρα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι και το πιο, πώς το πω, το πιο όμορφο και τελικά τώρα, όταν βλέπεις τον άλλο σουτάρει έτσι. Μπασκετικό, δεν το λες και μπασκετικό. Δεν το λες και μπασκετικό, ναι, έχει την ανασφάλειά του. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Δεν μπορώ να του προσθέσω κάτι αλίμονο. Ωραία. Θέλω να μου πεις, εγώ το βλέπω ακόμα και σήμερα κάθε 20-25 μέρες, για το γύρισμα που έκανες με τον Κατσίκη με την πετσέτα του Ντόναλντ Ντακ. Όπω φίλε, άστο. Πόση ώρα χρειάστηκε να το γυρίσετε αυτά τα Πολύ, 30 πολύ, πολύ, πολύ. δευτερόλεπτα? Πολύ, πολύ. Και πόσο είχε κοπεί ακόμα, δεν μπορώ να φανταστείς. Πόσο είχε Πόση κοπεί. κοπή. Δεν μπορούσαμε, μα είχε πιάσει νευρικό γέλιο. Ήταν ο Βλάκας ο Αντώνης απέναντί μου. Ήταν ο Καριάκατης, νομίζω. Ναι. Δεν μπορούσαμε να συνέλθουμε. Πρέπει να μα πήρε κανένα 20 λεπτό. Τρομερότερο. Εγώ σου λέω, το βλέπω ακόμα και τώρα και δακρύζω τα γέλια. Όχι, σου λέει, είναι αυτό που σε πιάνει και πραγματικά δεν βρίσκεις λόγο. Γελάς με τον τοίχο. Δεν μπορείς να σταματήσεις καθόλου. Είναι δύσκολη στιγμή. Ναι. Λοιπόν, είπες, δεν πολύ βλέπεις Netflix και αυτά. Περιέγραψε μας λίγο τη μέρα σου εκεί στο νησί. Η Εντάξει, Ζωζεφίνα ξυπνάει πρωί. Ζωζεφίνα ξυπνάει όχι πάρα πολύ πρωί, αλλά εντάξει, όταν ξυπνάει, σηκώνεται η μάνα. Δεν χαλάμε τον ύπνο γενικότερα. Αυτό το έχουμε πάει καλά. Γενικότερα. Και επειδή η χρονιά είναι έτσι δύσκολη, δεν έχει. Δηλαδή, με το που στο δεύτερο κλάμα έχει φύγει και η Ζώζεφη και η γυναίκα μαζί. Οπότε δεν έχουμε. Τίποτα, εντάξει, δεν κάνω κάτι ιδιαίτερο. Ό,τι κάνουν όλοι. Αυτή είμαι τυχερό που έχω γυμναστήριο και μπορώ και κάνω μια μισή-δυο ώρε την ημέρα. Δεν είναι ότι απλά κάνει. Μπορώ και κάνω αρκετά πράγματα για να κρατιέμαι σε καλή κατάσταση και για να βελτιώνομαι. Δεν είναι Ναι. ότι απλά έχω ένα γυμναστήριο και πάω περνάω τον χρόνο μου. Κοιτάξτε, άμα κάνει ένα 2 ώρο, μετά η μέρα τσουλάει πιο καλά. Άμα έχει και ένα μικρό παιδί και ασχολείσαι μαζί του, περνάει. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τρέχω γενικότερα. Δηλαδή, μέρα παραμέρα στέλνουμε το 6. Αυτό όμως δεν σ' άρεσε πριν. Αυτό το έχω βρει και εγώ. Δηλαδή, εγώ τώρα κάθε βράδυ πηγαίνω και περπατάω. Και προ-κορονοϊού δεν το συζήτησα καν. Δηλαδή, θα μου έλεγε πάμε να περπατήσω μια ώρα και σου έλεγα για ποιο λόγο. Όχι, ξέρω, δεν πάμε. Είναι Ναι. συνήθεια δηλαδή που την αποκτήσαμε τώρα. Και μακάρι να την κρατήσουμε κιόλας. Τουλάχιστον εμείς που δεν είμαστε αθλητές. Όχι, μα προσωπικά εμένα δεν υπάρχει μέρα το καλοκαίρι στις διακοπές μου που να μην κάνω έστω ένα 30 λεπτό χαλαρό τρέξιμο. Δεν είναι ρουτίνα, είναι τρόπο ζωής, είναι η υγεία σου. Δηλαδή και Ναι. να σταματήσω και τώρα που ουσιαστικά και το καλοκαίρι δηλαδή δεν μπορώ να πάρω ένα μήνα ρεπό από τον Γκότς και από τον Κατζούλη. Πάλι δηλαδή, αν όχι κάθε μέρα, σίγουρα 2 φορές στις 3 μέρες, ένα τζόκινγκ χαλαρό το κάνεις. Γιατί εντάξει, ηρεμείς, σκέφτεσαι, ακούς τη μουσική σου, Ναι. μιλάς με φίλους και κάνεις το τζόκινγκ. Είναι κάτι το οποίο είναι τρόπο ζωής και μου αρέσει πολύ. Νομίζω και ότι όσο μεγαλώνετε, το σώμα σας έχει ανάγκη από μεγαλύτερη φροντίδα από αυτή που θα είχε όταν ήσασταν 25-28. Δεν το συζητάω, εννοείται. Και ειδικά στη διατροφή είναι ένα πράγμα. Παράδειγμα, που μάθει η καραντίνα, έχω διαβάσει πάρα πολλά πράγματα σε θέματα διατροφής, με βιολογικά προϊόντα και με τι κάνουν καλό στον οργανισμό για να τρώσω. Ναι, αυτά να ακούσει ο Κατζούλης τώρα, ας σου στείλει μήνυμα. Μα το στέλνω, ήδη τα ξέρει. Α, τα ξέρει ήδη, ε. Τα Ναι, εννοείται. ξέρει ήδη. Αφού ο Γκατζούλης και με ακούει και τον ακούω. Μετά από τόσα χρόνια που τον ξέρω και συνεργαζόμαστε, πλέον έχει φτάσει σε σημείο να με ακούει και εκείνος πλέον σε μερικά πράγματα. Ναι, καλό αυτό, καλό. Εγώ κοίταξε, εγώ γενικά όταν ακούω τον Κατζούλη, όχι σε θέματα διατροφής ποτέ, αλλά έκανα το λάθος και τον άκουσα που έβγαλε πριν ένα μήνα, δεν έβγαλε με τον Μποκουσεύσκι ένα βιντεάκι, κάντε ασκήσεις σπίτι και τέτοια κάτι βιντεάκι. Πήγα να το κάνω, ρε φίλε, τίποτα, το παράτησα, πέθανα, δεν είναι για normal ανθρώπους αυτός. Ναι. Έστειλε ένα πρόγραμμα με τον Μποκουσεύσκι και δεν απευθυνόταν στον κόσμο. Λες και απευθυνόταν στους παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Τίμα, για μένα το καλύτερο που έχει να κάνει ο καθένας είναι αυτό, να βγει έξω και να περπατήσει, να πάρει λίγο καθαρό αέρα, να ακούσει τη μουσική του και να τρέξει. Ό,τι πιο καλό σε θέμα υγείας για μένα είναι. Έχω Και βάλει εδώ επίσης πέρα και τη μάνα μου και τις πάντες και πάνε και περπατάνε κάθε μέρα. ωραία. Όλους. Και επίσης πολύ καλό
είναι να ακούγε 45 λεπτά σπουδαίους ανθρώπους και μετά σπουδαίους αθλητές να μιλάνε για τη ζωή τους, για τις εμπειρίες τους, για τον κορονοϊό, για διάφορα θέματα, όχι μόνο για τον μπάσκετ, όπως κάναμε εμείς τα τελευταία 45 λεπτά. Θα σε αποχαιρετήσουμε. Σε ευχαριστούμε Ευχαριστώ. πάρα πολύ για την τιμή που μας έκανες. Εγώ ευχαριστώ. Μακάρι όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Καλή πρόοδο, υγεία σε σένα, την οικογένειά σου, σε όλους. Σε ευχαριστούμε πολύ και επειδή ξέρεις ότι μ' αρέσει τα αστερόγραφα, συγγνώμη που σε έβαλα από κάτω με τα emoticons και τέτοια, αλλά Δεν το παρεξηγώ, είπαμε και δεν πριν. παρεξηγώ. Εγώ ευχαριστώ Λοιπόν. πάρα πολύ για την τιμή, για την πρόσκληση και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Να έχετε υγεία όλοι. Να είστε Να καλά. είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Εγώ ευχαριστώ.